Έτοιμο! Γεια σας, Gramers! Τι κάνετε? Πού είστε? Μας πετύχατε εμάς σπίτι, λοιπόν, όπως καταλάβατε. Σήμερα έχουμε παρέα και εδώ και δύο μήνες έχουμε υποσχεθεί να σας δείξουμε αυτό. Hey! Τι κάνετε 30 κάτι χρονών μαντράχαλοι με κάνω? Να σου εξηγήσουμε. Εξήγησε. Λοιπόν, η IG, ναι, η οποία είναι εταιρεία εισαγωγής... Της Μεκάνο, είναι... Όχι μόνο της Μεκάνο. Και παιδικά παιχνίδια. Ακριβώς. Πολλών πραγμάτων, τόσο που μας ενδιαφέρει Μεκάνο αυτή τη στιγμή. Είναι παιχνίδια κατασκευών, με ένα κουτί μπορείς να φτιάξεις πολλά πράγματα. Ακριβώς. Μαθαίνουν τα παιδιά μηχανική και τέτοια, έτσι, εφαρμοσμένη. Εφαρμοσμένη. Με τα STEM. Από ό,τι διάβασα εκεί στο κείμενο πίσω, ότι μπορείς να κάνεις διάφορα οχήματα με αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε σήμερα σίγουρα αυτό. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε να μοιάζει. Ξέρουμε ότι λέει το παιδί ότι είναι για 10 χρονών και πάνω. Είμαστε. Οριακά μας καλύπτει απόψη ευφυΐας. Τι? Θα μου πεις τώρα για ποιο λόγο το δείχνεις εσύ αυτό τώρα, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε για ποιο λόγο. Λοιπόν, μας πείσαν όταν μας είπαν ότι με κάθε αγορά παιχνιδιού με κάνω δίνονται 2 ευρώ στο Σύλλογο Παιδών Ελπίδα για Ακριβώς. παιδιά με καρκίνο. Και πρόσφατα ήταν και παγκόσμια μέρα για αυτό το πράγμα. Και ο Ρουβάς κάνει με κάνω. Έχω δει φωτογραφία του Ρουβά που κρατάει το με κάνω. Άρα το φτιάχνει, είναι τα αγαπημένα σίγουρα πράγμα. Πράγματα. Οπότε ακολουθούμε. Όχι, παιδιά, είναι ένας καλός σκοπός και νομίζω μια καλή προώθηση. Γενικά, όσοι γουστάρετε να κατασκευάζετε πράγματα, γιατί έχουμε και το hardware κομμάτι στο κανάλι και έχουμε κόσμο που γουστάρει να πιάνεται με πράγματα και έχουμε μικρότερες ηλικίες που μας βλέπουν. Ισχύει. Μικρός έπαιζα με κάνω. Είναι βρετανικά παιχνίδια τα οποία είχαν πάρα πολύ πλάκα και ενδιαφέρον, γιατί είναι τουλάχιστον τότε, δεν τα άνοιξα ακόμη, ήταν μεταλλικά με σίδερο και βίδωνες παξιμάδια και βίδες και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν τα αγαπημένα παιχνίδια του Νίκου, ήταν ακριβά τότε και τώρα ξεκινάνε από 19 ευρώ νομίζω είναι το πιο απλό, αυτό δεν είναι κάτι super βαρύ, μέχρι και 2 εκατοστάρικα, αυτά είναι τα τεράστια που έχουμε πολλών ειδών. Οπότε ξέρεις τι, κάνουμε ένα time-lapse όσο προσπαθώ να το συναρμολογήσω. Στη Γαλλία φτιάχνει. Αρχικά η Μεκάνο ήταν βρετανικά παιχνίδια, αυτό ξέρω. Δεν μην νοιάζει. Αν βλέπετε τον Gear και λοιπά, ο May έχει κάνει εκπομπή σχετική με τα Μεκάνο. Κουκλάρετε το, γράψτε στο YouTube, μπορεί να το έχω στην περιγραφή. Που έχει όλο το ιστορικό το τι παίζει, επειδή είναι πορωμένο αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πάμε! Φύγαμε, Δημήτρη. Κάτσε, περίμενε, ας τα ανοίξουμε πρώτα. Φύγαμε, πρέπει να τελειώνουμε να προετοιμαστούμε για την αυριανή ημέρα. Τι έχει αυριανή ημέρα? Αύριο καθαρά Δευτέρα. Όχι, ναι, ναι. Φασολάδα. Δευτέρα, σωστά, φασολάδα στο ξυλόφουρνο θα αύριο έχει για μένα. Δεν έχει φασολάδα στο ξυλόφουρνο. Ναι. Όχι, Δημήτρη. Πώς ανοίγει? Θέλει. Νομίζω τώρα ότι ανοίγει έτσι. Τώρα έτσι, γιατί τώρα ανοίγει όχι. Σίγουρα έτσι. Έχουμε, εδώ έχουμε εδώ με κάνω σακουλάκι με. Σε κάνω, με κάνει. Είναι όντως μεταλλικά. Περιέχονται μικρά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να καταποθούν. Πάλι καλά. Μπορούν να καταποθούν οι πάλι καλά από το ξεκαθάρισμα. Όχι, δεν θα τα πιω. Δεν θα μα καλύπτει η εγγύηση. Βίδες και άλλα μεταλλικά πράγματα. Α, δεν είναι πάρα πολλά, εντάξει. Και έχει ρόδες. Έχει και κατσαβίδι μέσα. Τι. Προσοχή! Το προϊόν μπορεί να κινηθεί ξαφνικά. Ο χρήστης και οι λοιποί παρόντες πρέπει να μένουν τουλάχιστον 30 εκατοστά μακριά από το προϊόν για να αποφευχθεί απροσδόκητη επαφή. Αυτό είναι λες και σε προφυλάσσουν από βιαστές. Μαλάκα! Τι θα πει να αποφευχθεί απροσδόκητη επαφή, ρε φίλε. Ναι, τώρα μπορεί να έχει να κινείται. Έχεις ένα παιχνίδι που το συναρμολόγησες. Πόσο απροσδόκητη μπορεί να είναι αυτή η επαφή. Και πώς θα το συναρμολογήσω αν πρέπει να είμαι 30 εκατοστά μακριά του. Σταμάτα, άστο και κάτω. Μη κουνηθείς, μη κουνηθείς, σε βλέπω, Μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, Θόδωρε. Τι άλλο λέει, για να προσέχουμε, περίμενε. Όπα, να του μιλάμε ευγενικά, λέει, έχει λουτουργικά αιχμηρά σημεία. Και τυχόν επαφή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Πάντα κρατήστε αυτά τα σημεία μακριά από τα δάχτυλα και το σώμα. Δεν ξέρω αυτό. Ποιοι είναι αυτοί? Πώς θα τους θερμολογήσω να κρατήσω μακριά! Είναι με τα μάτια, ποιοι είναι αυτοί, ρε φίλε, στείλτε μας ένα. Μπορεί να είναι για το μαγνήτο, είναι μεταλλικό. Μπορεί να είναι το kit ισομαγνήτο. Μπάει με κάνω. Κάτσε, δηλαδή είναι το καλύτερο manual που έχω διαβάσει ποτέ. Δεν είναι manual, είναι τα. Αυτό είναι το manual. Οι προειδοποιήσεις. Εδώ έχει όλα τα βήματα. Θα τα ακολουθήσω. Ξέρεις τι, για να τελειώσει σήμερα το vlog και μην κοιμηθώ 3 το πρωί, ξεκινάμε. Επίσης, καθαρίζουν το προϊόν, προορίζεται για χρήση σε πάτωμα. Μην το βάλεις το τζιπάκι στη λίμνη, δεν θα πάει. Ή σε ταβάνι, ή στον αέρα. Ή πού άλλο μπορείς να το βάλει. Τα αφήνω στην άκρη, αυτό έχει πολλά διαμάτια. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάτσε εκεί εσύ. Ωραία, πάμε. Δεν τελείωσες ακόμα? Όχι.
έτοιμο! Κάποιοι ενθουσιάστηκαν παραπάνω από εμάς. Παίζει, να δείτε το. Εδώ το τιμόνι στρίβει. Κάποιο που στρίβει, μεγάλο επίτευγμα του Δημήτρη αυτό που του στρίβει το τιμόνι. Έτσι, μιλάμε για μηχανικό θαύμα. Γυρίζουν οι ρόδες πάρα πολύ. Συνέχεια γυρίζουν. Επίσης, πρέπει. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι 30 εκατοστά μακριά του αυτή τη στιγμή. Ας το κάτω. Αλλά έχω εμπειρία. Όλα καλά. Εσύ μην πας κοντά σου που δεν είσαι πάρα πολύ. Δεν ξέρει, καλό να δαγκώσει. Λοιπόν, μεγάλο λοιπόν. Το σημαντικότερο βέβαια με αυτά που με κάνω που είπαμε και στην αρχή είναι ότι με κάθε αγορά πηγαίνουν 2 ευρώ στο σύλλογο Ελπίδα, παιδιά. Ναι. Για τα παιδάκια και τα καραφλά. Και το διαφήμισε και ο Σάκης Ρουβάς. Και κάποιοι φίλοι του Σάκη εδώ. Επίσης, δείτε, έχει ανάρτηση που δουλεύει. Φανταστικό! Πάρα πολύ ωραίο το σημερινό βίντεο. Με κάνω και δεν με κάνω. Επίσης έπρεπε το τιμόνι να είναι πιο ψηλά. Δεν βγήκε, όχι καθόλου. Πώς ήταν 200 κάτι κομμάτια, παιδιά. Δεν θυμάμαι. Ήταν πολύ εύκολο να το φτιάξω. Δεν ξέρω αν φαίνονταν. Τα δικά μου χέρια φαινόταν αυτό, ωραία. Τα δικά μου χέρια. Ίδια χέρια έχουμε, Δημήτρη. Επίσης έπρεπε να είναι πιο όρθιο. Αυτό είναι λίγο έτσι πιο πίστας. Είναι αγωνιστικό, είναι για να πάρετε χιλιόμετρα στην κατηφόρα. Πολύ ωραίο. Πριν καταλήξει. Αλλά είναι χαρά. Στα καταστήματα θα υπάρχουν. Αν γουστάρετε τέτοια πράγματα μηχανική, η αλήθεια είναι ότι είχαμε παρέα και μιλήσαμε. Αν σας αρέσει ο μοντελισμός γενικότερα, παιδιά, και σας αρέσει κατασκευή με κάποια πιο καλά υλικά, γιατί δεν είναι πλαστικό και τέτοια, έχει και μεταλλικά κομμάτια. Είναι καλοφτιαγμένο. Οδηγίες. 9 από τα 10, κάποια κομμάτια ξέχασα να τα πει. Και τα κομμάτια της Μεκάνο ξεκινάνε από 20 ευρώ μέχρι και 200, εντάξει, δεν είναι όλα πανάκριβα. Επίσης, είχε τα πολύ μικρά κομματάκια, είχε μερικά έξτρας. Κλασικά σε όλες τις κατασκευές κάποια πράγματα περισσεύουν, εντάξει. Και σίγουρα έχει κάποιο στο πάτωμά μου. Λογικό να συμβεί και στα σπίτια όταν οι εργολάβοι φτιάχνουν σπίτια. Α, ένα παράθυρο. Ένα έξτρα σπίτι. Δεν χρειάζεται, κατάλαβες, έτσι συμβαίνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σύντομο βίντεο σήμερα, αλλά μας πήρε πολλές ώρες και πίτσες. Καλά, ήταν, είχαμε και ωραία παρέα σήμερα. Θα συνεχίσουμε βέβαια την παρέα τώρα, αφού κλείσουμε από εσάς. Αυτό λογικά το βλέπετε κοντά το μεσημέρι, γιατί σήκαμε το μοντάρο σήμερα. Έχει και άλλη πίτσα και άλλη μπύρα. Οπότε να ξέρεις εσύ τα σημαντικά τώρα είναι ότι Δευτέρα με Πέμπτη 3 ώρα το μεσημέρι έχει καινούργια επεισόδια στο YouTube. Παρασκευές 9 ώρα το βράδυ, twitch.tv κάτω το γκρέμισε γιατί και παίζουμε μαζί live. Μην μιλάς κανείς αντανάκλει στον τοίχο. Όχι κοντά μου! Όχι κοντά μου, μπορεί να πάθει ιστερία. Είναι special. Οι οδηγίες ξεκάθαρα λένε ότι είναι ιστερικό. Ωραία. Σαββάτα tech videos, Κυριακές vlogs και άλλα παρόμοια σαν αυτό. Το είδες αυτό το εφέ που κάνω. Οπότε Κυριακές μακριά. Τα λέμε, social media κάτω και εγγραφή. Unsubscribe. Ας, χαμός. Πηγαίνετε στο χθεσινό live / video. Σταματήστε, κάνουμε βίντεο. Πηγαίνετε στο χθεσινό για giveaway. Έχει, δίνουμε κάτι. Ναι, ναι, τι είναι. Καταρχάς εσύ είσαι ψύκτρα. Δεν είναι. Κάτι δεν έκανα σωστά εδώ. Γιατί? Δεν ξέρω. Στρίβει. Στρίβει. Δώσ' το εδώ να δω. Δώσ' το λίγο. Τέλειο. Έφυγε όντως. Φάνηκε κάτι. Φάνηκε, ναι. Γεια σας. Άντιο.